και εμείς το οφειλόμενο σε σχέση με το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού. Και κάναμε την επιλογή να έρθουμε σε έναν εναλλακτικό χώρο, να συσπηρώσουμε και να μαζέψουμε εθελοντικές οργανώσεις και όλοι μαζί από κοινού να χαρούμε μέσα από την ιδέα και τις δράσεις του εθελοντισμού. Διότι ενώ δεν μιλάει ποτέ κανείς γι' αυτό, ενώ όλοι ξέρουν τη σημασία του, το ανεβάζουμε αυτομάτως στις πολιτικές ατζέντες. Σαφώς ο εθελοντισμός προϋποθέτει και συνεπάγεται και παράγει και δημιουργεί συμμετοχικούς πολίτες. Να ο τρίτος τομέας. Σε σχέση δηλαδή με τον ιδιωτικό, που είναι ο πρώτος τομέας, και σε σχέση με το δημόσιο, που είναι ο δεύτερος τομέας, που και οι δύο στηρίζονται στα χρήματα, να το πούμε έτσι, στους οικονομικούς πόρους, ο εθελοντισμός στηρίζεται στους ανθρώπινους πόρους. Και αυτοί οι ανθρώπινοι πόροι είναι πραγματικά ανεξάντλητοι, δεν μπορεί να τους περιορίσει οποιαδήποτε κρίση. Οι άνθρωποι που πιστεύουν σε έναν κοινοφελή σκοπό, είτε αυτός είναι ανάγεται στο ανθρωπογενές, είτε ανάγεται στο φυσικό περιβάλλον, οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν περισσότερα. Ό,τι συμβαίνει έχει έρθει σαν αίτημα των συμμετεχόντων στην ομάδα μουσικοθεραπείας. Είναι ιδέες που έχουν προκύψει μέσα από την ομάδα μουσικοθεραπείας από τα ίδια τα μέλη και με τη βοήθεια των συντονιστών στηρίζουμε την προσπάθεια των μελών για δημιουργικότητα, αυτοέκφραση και να ανήκουν με ισότιμο τρόπο στην κοινωνία όπως όλοι. Ένα αντικείμενο το οποίο θα χρειαστεί να φωτογραφίσουμε μετά. Εσείς έχετε επιλέξει γύρω-γύρω. Όταν αδειάσει κάποιος μπορεί να πάτε και με κάποιο τρόπο θα μαντέψετε τη χώρα που σας περιγράφουμε. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο. Είναι πρωτεύουσα της Κάισμπερ, της Πύρας. Τις δώσαμε πέσει τότε στο Eurovision, τη μία. Θα μπορούσαμε! Στη χώρα αυτή έχουν πάρα πολλά βραχώδη μέρη, κάποια. Πως τώρα τα χαρούν, για μένα είναι το τέλος, η καταστροφή.
Εγώ θα